Αθωνικά Άνθη. Μαρτυρίες σύγχρονων ασκητών της ερήμου. Μια εκπομπή του Ευτύχιου Καλογεράκη και του Κωνσταντίνου Τσινάλη. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Στην προσπάθειά μας να σας παρουσιάσουμε περισσότερα στοιχεία για την ζωή του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, του ανθρώπου που αγάπησε τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας του, ήρθαμε σε επαφή με επώνυμους ανθρώπους που είχαν την ευλογία από τον Θεό να τον γνωρίσουν και να ζήσουν κοντά του και να αναφέρουν σε εμάς τις εμπειρίες τους. Έχουμε προστρέξει σε όλα τα μέρη της Ελλάδος για τον σκοπό αυτό, από την μακρινή μας Κύπρο, την πανέμορφη Κρήτη, την ακριτική Βέρεια, την πανέμορφη κόρη του Θερμαϊκού, την Θεσσαλονίκη, καθώς και από άλλα μέρη της πατρίδος μας που έζησαν και γνώρισαν τον Γέροντα. Θα έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες στη σημερινή εκπομπή «Φίλοι Ακροατές» με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μαχαιρά στην Κύπρο, Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο, ο οποίος γνώρισε τον Γέροντα στο διάστημα που έμεινε ως υποτακτικός κοντά του. Θα συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Σιτίας στην Κρήτη, κύριο Ευγένιο, τον οποίο ο Γέροντας Παΐσιος ιδιαίτερα αγαπούσε, όπως και εμείς προσωπικά γνωρίζουμε. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον προσωπικό γιατρό του Γέροντος Παϊσίου, τον κύριο Γιώργιο Μπλάτζα, ο οποίος έζησε από κοντά τον Γέροντα τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Επίσης θα επικοινωνήσουμε με την ακριτική Βέρεια και θα συνομιλήσουμε με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας και Ναούσης, Αρχιμανδρίτη Διονύσιο, ο οποίος έζησε τον Γέροντα στο διάστημα της παραμονής του ως μαθητής στο περισπούδαστο σχολείο που λέγεται Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία στο Άγιον Όρος, αλλά και μετέπειτα ως κληρικός, και έχει πολλά να μας διηγηθεί. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον θεολόγο καθηγητή κύριο Εμμανουήλ Ρουσάκη από την Κρήτη, ο οποίος έζησε από τα παιδικά του χρόνια τον Γέροντα και θα δώσει και αυτό στην προσωπική του μαρτυρία. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον καθηγητή της θεολογίας, τον κύριο Γεώργιο Ζουγανέλη, ο οποίος ευτύχησε ως μαθητής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία να γνωρίσει τον Γέροντα μέσα από κάποια γεγονότα τα οποία θα παρουσιάσει στην συνομιλία μας. Επίσης, φίλοι ακροατές, θα ακούσετε και μια ηχογραφημένη συνέντευξη με τον κύριο Χρήστο Ρετουνιώτη, ο οποίος με γλαφυρότητα στον λόγο θα μαρτυρήσει την προσωπική του συνάντηση με τον Γέροντα Παΐσιο. Εκ των προτέρων θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμανδρίτη Νικόλαο Πρωτοπαπά, που βοήθησε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Ήταν ομολογουμένως μια δύσκολη προσπάθεια η προσέγγιση μας αυτή, διότι προσέκρουε στο ταπεινό φρόνημα των προσκεκλημένων. Όμως κυριάρχησε η αγάπη στο πρόσωπο του Γέροντος Παϊσίου και τελικά εδέχθησαν να συνομιλήσουν στην εκπομπή μας. Η πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία, φίλοι ακροατές, θα είναι με την μακρινή μας Κύπρο,
και συγκεκριμένα με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο. Ο γέροντας Αθανάσιος έζησε ως υποτακτικός του γέροντος Παϊσίου αρκετό διάστημα και βίωσε κοντά του τον ορθόδοξο μοναχισμό και τις χαρές της πνευματικής ζωής που απορρέουν μέσα από αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό ήταν έντονη η επιθυμία μας να συνομιλήσουμε μαζί του και να ακούσουμε από πρώτο χέρι γεγονότα και εμπειρίες που έζησε κοντά του. Νομίζω όμως, όπως με ειδοποιούν από το control room, σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με την Κύπρο για να ακούσουμε τον γέροντα Αθανάσιο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Μαχαιρά. Φίλοι ακροατές, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μαχαιρά στην Κύπρο, ιερομόναχο Αθανάσιο. Πάτερ Αθανάσιο, την ευχή σας. Κυρίου. Αναφερόμαστε σήμερα στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, τον οποίο εσείς για αρκετό διάστημα είχατε την ευλογία από το Θεό να είσαστε ως υποτακτικός κοντά του. Θα θέλαμε να σκιαγραφίσετε την προσωπικότητα του γέροντος Παϊσίου. Ναι, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για ανθρώπους του Θεού, ιδιαίτερα για τον πατέρα Παϊσίου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος με τόση θαυμαστή ζωή και ο οποίος επιμελώς απέκρυψε τον εαυτό του από τα μάτια των ανθρώπων. Και βέβαια, ούτε κανένα κρατούσε κοντά του κατά τρόπον δηλαδή συνηθισμένου ως υποτακτικού, απλώς μέναμε κατά διαστήματα κοντά του, εγώ τουλάχιστον, και είχαμε πνευματικές σχέσεις και πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη στο γέροντα. Ειλικρινά αισθάνομαι πολύ δύσκολα να μιλήσω για τον γέροντα, διότι είναι τόσο θαυμαστή η ζωή του και τόσο παράδοξα τα φαινόμενα τα οποία συνέβαιναν, που ούτε και για μένα εύκολο να τα πω, αλλά ούτε πιθανόν και οι άνθρωποι που θα τα ακούν να τα πιστέψουν. Το μόνο που μπορώ να πω σε γενικές γραμμές είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έδωσε τον εαυτό του εξ ολοκλήρου στον Θεό, στον αγώνα για την αγάπη του Χριστού, και η ζωή του ήταν μια συνεχής μαρτυρία των θαυμάτων της Θείας Χάριτος και της φωνής του Θεού στον κόσμο σήμερα. Μάλιστα. Θα θέλαμε, Πάτερ Αθανάσιε, μια και έχουμε την ευκαιρία αυτή να συζητούμε για το πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου. Συνέβησαν κάποια γεγονότα ενώ ζούσε ο γέροντας Παϊσίος, τα οποία τονίζουν, θα έλεγα, την αγιότητα του πατρός αφενός και αφετέρου στηρίζουν την πίστη μας και τονίζουν την ελπίδα μας για την ουράνιο βασιλεία. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι' αυτά? Βέβαια συνέβηκαν πάρα πολλά γεγονότα και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος επισκεπτόταν τον γέροντα έχει να πει κάτι από την προσωπική του πείρα. Και οπωσδήποτε αρκετά από αυτά γνωρίζουμε και εμείς που κατά το δυνατό ζούσαμε κοντά στον γέροντα. Βέβαια επειδή ποτέ δεν σκεφτήκα τουλάχιστον εγώ ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα χρειαζόντουσαν αυτά τα πράγματα να αλλάχθουν, έτσι απλώς τα κατέγραφα στην αδύνατη μνήμη μου, χωρίς να εστιμούμε πολύ ακριβώς λεπτομέρειες και ημερομηνίες και χρονολογίες. Όμως, οπωσδήποτε, η πληθώρα των γεγονότων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε εστιμούμε τα πάρα πολλά πράγματα, και τα οποία πιστεύω ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι οπωσδήποτε βρίσκονται εν ζωή και μπορούν να μας στηρίξουν και ήδη. Κάτι που μου έρχεται έτσι πρόχειρα αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβηκε νομίζω γύρω στο 1987, εάν δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, όπου κάποια ομάδα παιδιών από την Αμερική, Αλληνοαμερικανών
τους ιδιών, επισκέφθηκαν τον Άγιον Όρος και ήθελαν να γνωρίσουν τον Γέροντα. Τότε όμως ο Γέροντας απουσίαζε, ήταν εκτός Αγίου Όρους και είχε μάλιστα απουσίαζε περίπου ένα μήνα. Και τα παιδιά αυτά επισκέφθηκαν τον κελί του Γέροντα, χωρίς να γνωρίζουν ότι απουσίαζε, χτύπησαν το κουδουνάκι όπως συνήθιζαν οι επισκέπτες. Ο Γέροντας τους άνοιξε, τους εκέρασε, τους εμίλησε, τους έδειξε τον δρόμο για το γειτονικό μοναστήρι και τα παιδιά έφυγαν. Και μετά όταν ήσαν στο μοναστήρι, διηγόταν εκεί ότι πήγαν στον πατέρα Παΐσιο. Εμείς όταν ακούσαμε αυτό το γεγονός, επειδή ξέραμε ότι ο Γέροντας έλειπε, εγώ προσωπικά, επειδή ήθελα και εγώ κάτι να δω το Γέροντα, έψαξα να δω αν πράγματι ήρθε χωρίς να λάβουμε εμείς υπόψη μας, χωρίς να το καταλάβουμε. Όμως όλοι οι γείτονες και οι υπόλοιποι πατέρες μας πληροφόρησαν ότι ο Γέροντας δεν ήρθε και θα ερχόταν στο Άγιον Όρος μετά από 15-20 ημέρες. Ναι. Δηλαδή ενώ ο Γέροντας βρισκόταν εκτός Αγίου Όρους και πολύ μακριά από το Άγιον Όρος, εν τούτης ταυτόχρονα βρίσκονταν και στο κελί του και ανέπαβε και δίδαξε και κέρασε τα παιδάκια του από την Αμερική. Μάλιστα. Ένα άλλο γεγονός το οποίο συνέβη και εδώ στην Κύπρο, μάλιστα μετά την κοίμηση του Γέροντα, το οποίο αξίζει να σημειωθεί διότι είναι κάτι που συνέβη και μετά την κοίμηση, είναι μεν απλό, αλλά φαίνεται ας πούμε το πνεύμα του Γέροντας αυτό. Κάποια κοπέλα εδώ στην Κύπρο από τη Λεμεσό, η οποία είχε ένα πρόβλημα με την υγεία της, επισκέφθηκε πριν αρκετά χρόνια τον Γέροντα στη Σουρωτή, στο μοναστήριο των Αγέροντας ήταν έξω και εκεί μαζί με τις πολύτιμες συμβουλές ο Γέροντας χάρισε και ένα μικρό σταυρουδάκι. Η κοπέλα το είχε πάντα στην τσέπη της, στο πορτοφολάκι το σταυρουδάκι και κάποτε που τελευταίως βρέθηκε σε ένα σπίτι που υπήρχαν μεγάλα προβλήματα και υγεία και μια άλλη κοπέλα ήταν σε δύσκολη θέση, της μίλησε για τον Γέροντα Παΐσιο και στην πολλή επιμονή της άλλης σκέφτηκε να της χαρίσει το σταυρουδάκι που της έδωσε ο Γέροντας. Και μάλιστα σκέφτηκε ότι ο Γέροντας πάντοτε δίδασκε να είμαστε φιλότιμοι και έτσι με αχωτιά να δίνουμε στους άλλους ό,τι καλό έχουμε. Και λέει να δώσω και εγώ το σταυρουδάκι μου και δεν πειράζει. Ας πούμε εγώ το έχω τόσα χρόνια, ας το πάρει για αυτή η καμένη που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Και πράγματι έδωσε το σταυρουδάκι, το έβγαλε από το ποστοπόλι και το χάρισε στην άλλη κοπέλα. Αλλά όταν επέστρεψε σπίτι, είχε πάρα πολλούς λογισμούς, λυπήθηκε που έδωσε το σταυρουδάκι. Σκεφτόταν, ας πούμε, μήπως να το ζητήσει πίσω, τέλος πάντων, διάφορα τέτοια πράγματα ανθρώπινα. Οπότε μετά από καμιά ώρα δεν χρειάστηκε κάτι να δώσει από το πορτοφόλι της και άνοιξε το πορτοφόλι, βρήκε μέσα ένα άλλο σταυρουδάκι, ακριβώς το ίδιο, με αυτό που της είχε χαρίσει ο Γέροντας. Γι' αυτό συνέβη και πριν λίγο καιρό εδώ στην Κύπρο. Το ξέρω πολύ καλά από άνθρωπο που εξομολογείται εδώ κοντά μας. Μάλιστα. Πάτερ Αθανάση. Ναι. Θα θέλαμε να μας διηγηθείτε εκείνο το γεγονός εκείνο του καθηγητού του Πανεπιστημίου ο οποίος όπως δήλωσε στον Γέροντα δυσκολευόταν να πιστέψει στην ύπαρξη του Θεού. Ναι. Αυτό μου το διηγήθηκε και εμένα εκεί αυτό της μάρτης και ο ίδιος που ήταν παρόν. Είχε πάει κάποιος καθηγητής Πανεπιστημίου και εκεί που μιλούσαν με τον Γέροντα, αυτός και με αυτή την έπαρση τρόπο δεινά του πολύ μορφωμένου ανθρώπου, έβλεπε τον Γέροντα κάπως ηρωνικά. Και όταν ο Γέροντας μιλούσε με απλότητα για την πίστη στον Θεό και την ανάγκη της κοινωνίας μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τα πολυλάβανε και υπόψη αυτά τα πράγματα. Αλλά μετά είπε στον Γέροντα ίδιος ότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω απόλυτα αυτά όλα που λέγονται περί Θεού και που διδάσκονται. Ο Γέροντας μεταξύ σοβαρού και αστείου του λέει κοίταξε, αν δεν πιστεύεις στον Θεό τότε είσαι πιο ανόητος και από μια σαύρα ακόμα. Εγώ μόνο αυτό έχω να σου πω. Και αυτός λέει απειράχτηκε και του λέει Γέροντας εάν θέλεις μπορώ να σου το αποδείξω αυτό το πράγμα. Και λέει απόδειξε το. Και βέβαια εκεί που καθόντουσα στο χωράφι έξω παίρνουν τέτοια διάφορα μικρά έσπετα και πέρασε μια σαύρα ξαφνικά όταν τη φωνάζει ο Γέροντας και λέει έλα εδώ εσύ. Και στάθηκε κοντά τους και λέει πες μας υπάρχει Θεός.
μπροστά στα μάτια του γέροντα και των υπολείπων ανθρώπων και του καθηγητού, η Σταύρα σηκώθηκε στα δύο πόδια και κουνούσε καταφατικά το κεφάλι της, σαν έκανε δηλαδή ένα είδος υποκλήσεως, μετανοίας. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος βέβαια μόλις αυτό το γεγονός καταλαβαίνετε ότι φαντάστηκε μέσα του και από εκείνη τη στιγμή όλα πλέον άλλαξαν. Ερχόταν συχνά στο Άγιον Όρος και έβλεπε με πολύ ευλάβεια τον γέροντα και πάνω του ομολογούσε ότι παρόλο που ήταν τόσο μορφωμένος, εν τούτης ένα τόσο μικρό ζώο, ας πούμε, ήταν πιο έξυπνο από τη δική του σοφία. Αυτός ο καθηγητής του Πανεπιστημίου είναι και δικός σας γνωστός, Πατέρα Θανάση? Ναι, το γνωρίζω, αλλά είναι δύσκολο να πω το όνομα του όμως. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να κάνω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα αυτά που άψονται της προσωπικής ζωής κάθε ανθρώπου. Και, αλλά δεν είναι μόνο εγώ που τον ξέρω, πολλοί πατέρες του Άγιον Όρος και άλλοι άνθρωποι. Γιατί είναι κάτι και που ακούστηκε και που υπήρχαν και άλλοι παρόντες οπωσδήποτε. Δεν είναι κάτι μυστικό. Μάλιστα. Πατέρα Θανάση, θα θέλαμε να μας διηγηθείτε και εκείνο το περιστατικό του παιδιού εκείνου που θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του παίρνοντας το μηχανάκι για να αυτοκτονήσει. Ναι. Αυτό το γεγονός, πράγματι, ήμουν κι εγώ αυτό της μάστηρας, δηλαδή γνωρίζω το παιδί και το όνομά του και τα γεγονότα όλα, διότι αυτό το παιδί ήταν ένα σύγχρονος νέος εποχής μας, ο οποίος, στην Αθήνα μάλιστα ήτανε, κάποια μέρα, κάποιο βράδυ μάλλον, που είχε πολλές απογοητεύσεις και ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του και πήρε το μηχανάκι του και έτρεχε με λιγιώδη ταχύτητα προς το Μαραθώνα. Εγώ δεν ξέρω για τα μέρη της Αθήνας, από εκεί πρέπει να είναι αυτό. Και σκεφτόταν, είχε υπολογίσει σε κάποιο τόπο να φύγει από τον δρόμο και να πάει να σκοτωθεί, τρέχοντας με το μηχανάκι με την ταχύτητα τη μεγάλη. Και ο συνεχής λογισμός ο οποίος επικρατούσε στο μυαλό του ήταν ότι δεν αξίζει να ζω, κανείς δεν με αγαπά, κανείς δεν νοιάζεται για μένα, κανείς δεν με καταλαβαίνει, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μου. Λέγοντας αυτά όμως και τρέχοντας να κάνει το σκοπό του, τότε ξαφνικά βλέπει μπροστά του το γέροντα, ο οποίος τον σταμάτησε ροποτινά και του λέει σταμάτα, πρόσεξε τι πάει να κάνει. Και αμέσως συνήθηκε και θυμήθηκε ότι είχε έρθει στο Άγιον Όρος και είδε κάποτε τον γέροντα, ο οποίος του έδειξε πάρα πολύ αγάπη. Μετά το παιδί έφυγε στο Άγιον Όρος και είπε στον γέροντα το γεγονός και μάλιστα μου το είπε και εμένα, γιατί έτυχε και εγώ να ήμουν εκεί. Μετά εγώ ρώτησα τον γέροντα πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς εξηγείται. Το γέροντας ήξερε σε αυτό το γεγονός? Λέει, κοίταξε, εγώ δεν ήξερα, απλώς ας πούμε αυτή την ώρα περίπου εγώ συνηθίζω να προσεύχομαι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για τα παιδιά που τρόπονται να έχουν, έτσι έχουν, είναι ευαίσθητοι και έχουν πιο πολύ ανάγκη, και προσευχόμενος είδα το παιδί αυτό μπροστά μου, αλλά δεν ήξερα περισσότερα πράγματα. Τον μετέφερε το πνεύμα του Θεού. Και μάλιστα μου είχε πει και την ημέρα ότι πολλές φορές προσευχόμενος ο γέροντας ευρισκόταν με το Πνεύμα του Άγιον στα νοσοκομεία, σε διάφορα σπίτια τα οποία ήταν πονεμένα, σε διαλυμένες οικογένειες, σε ανθρώπους με μεγάλο πένθος, με μεγάλο πόνο, και όχι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή, αλλά σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού τον μετέφερε. Και έτσι είχε μια αίσθηση αυτή του παγκόσμιου πόνου, για τον οποίο προσευχόταν ο γέροντας με όλη του τη δύναμη που είχε. Θυμούμαι κάποτε που ο γέροντας είχε προσκαλέσει έναν ιερέα στο καλυβάκι του κάτω στην καψάλα που ήταν, για να τελέσει ο ιερέας σε μια λειτουργία και να κοινωνήσει ο γέροντας τον Αχάνο μυστηρίων. Ήταν έτσι μια πολύ δύσκολη μέρα χειμουνιάτικη και με πολλή δυσκολία ο ιερέας πήγε το βράδυ στο κελί για να μπορέσει το πρωί να λειτουργήσει. Όταν πλέον βράδιασε και ετοιμάστηκαν να ξεκουραστούν, τότε ο ιερέας κατά τη συνήθεια πήγε στο ιερό να ετοιμάσει την Αγία Τράπεζα, την Αγία Πρόσθεση, για να είναι έτοιμα την άλλη μέρα το πρωί να λειτουργήσει, εφόσον ο γέροντας απέφευγε να ευθρεπίζει τα ιερά σκεύη, καθότι και ο ίδιος δεν ήταν ιερέας. Όμως γεύθηκε το νάμα, το κρασί δηλαδή, το οποίο κάναμε την λειτουργία, και είδε ότι το νάμα του γέροντα που είχε στο εκκλησάκι του είχε ήδη χαλάσει.
είχε ξυνήσει. Και λέει στον γέροντα, γέροντα, δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, διότι το νόμα χάσε. Τότε ο γέροντας λυπήθηκε πάρα πολύ, δεν είχε κι άλλο νόμα, ήταν και πάυτοχος ο γέροντας, ο ίδιος δηλαδή τελεματικά στερούσε αυτό το από κάθε ανάπαυση. Και λέει, καλά, τι να κάνουμε, πάτερ, να μείνεις το βράδυ εδώ, αφού τώρα νύχτα δεν μπορεί να πας, το πρωί να κάνουμε ένα αγιασμό, κάτι και να πας στο καλό. Αλλά το βράδυ ήταν πάρα πολύ στενοχωρεμένος και έλεγε έτσι, ας πούμε, ότι ούτε ένα μπουκαλάκι νάμα δεν έχω για να κάνω λειτουργία αύριο, ας πούμε, και ετοιμάστε κάθε τον ιερέν εδώ. Τρόπον την έτυχε μια μικρή θλίψη μέσα στην καρδία του λόγω της στερήσεως αυτού του πράγματος και προσευχόταν εις τον Θεό. Το πρωί, μετά την ξεκούραση, όταν πήγε στο εκκλησάκι ο γέροντας να ανάψει τα καντιλάκια για να κάνουν τη συνηθισμένη ακολουθία που κάνουν οι μοναχοί, τότε είδε μπροστά από την εικόνα της Παναγίας μια μεγάλη μπουκάλα γεμάτη νάμα. Κοίτα το νάμα, καθαρό, φρέσκο, τέλειο δηλαδή, από πάση απόψεως, το οποίο μπόρεσε ο ιερέας και λειτουργήσε. Και αυτό το νάμα βέβαια βρέθηκε εκεί κατά θαυμαστό τρόπο, χωρίς να το βάλει κάποιος άνθρωπος, αλλά η πρόνοια του Θεού. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάτερ Αθανάσιε, εμείς από τη δική μας πλευρά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε αυτήν τη στιγμή και να ευχηθούμε οι ευχές του Γέροντος Παϊσίου καθώς και των συγχρόνων Αγίων της εποχής μας να στηρίζουν εσάς και την αδελφότητά σας στο δύσκολο πνευματικό έργο που έχετε εκεί στην μαρτυρική Κύπρο. Και ευχόμαστε οι προφητείες του Γέροντος Παϊσίου όσον αφορά την Κύπρο σύντομα να επαληθευτούν. Ευχόμαστε εδώ να βοηθήσει με τις ευχές των Αγίων και ζητώ και εγώ συγγνώμη και από εσάς και από τον Γέροντα που εντόλμησα να μιλήσω χωρίς να είμαι άξιος να μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Εμείς να ευχαριστήσουμε φίλοι ακροατές τον Γέροντα Αθανάσιο που δέχτηκε να συνομιλήσει μαζί μας για το πρόσωπο του Γέροντος Παϊσίου και να διηγηθεί τα τόσα θαυμαστά που συνέβαιναν γύρω του. Πώς κανείς να μην θαυμάσει φίλοι ακροατές την δύναμη που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους που τηρούν τις εντολές Του. Πώς να μην θαυμάσει κανείς. Φίλοι ακροατές, από την μακρινή μας Κύπρο θα μεταφερθούμε στο πανέμορφο νησί της Κρήτης και θα συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Σιτίας κύριο Ευγένιο, ο οποίος γνώρισε τον Γέροντα Παΐσιο από τα φοιτητικά του χρόνια και μπορεί να δώσει την μαρτυρία του στην εκπομπή μας για το πρόσωπό του. Είναι στη γραμμή ο Σεβασμιότατος, κύριε Τσινάλη. Μπορείτε να αρχίσετε. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Σιτίας στην Κρήτη, κύριο Ευγένιο, ο οποίος είχε γνωρίσει από κοντά τον Γέροντα Παΐσιο και μπορεί να δώσει την μαρτυρία του. Σεβασμιότατε, χαίρετε. Χαίρετε.
Αναφερόμαστε στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου. Γνωρίζουμε ότι εσείς αγαπούσατε πολύ τον γέροντα, όπως φυσικά και εκείνος σας αγαπούσε πάρα πολύ. Θα θέλαμε από την πνευματική αυτή σχέση που είχατε αποκτήσει να μας πείτε δύο λόγια οικοδομής για τους φίλους ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Είναι αλήθεια ότι αυτό που συγκινούσε ιδιαίτερα τον κάθε χριστιανό που πλησίαζε το γέροντα Παΐσιο ήταν η πληθωρική αγάπη του. Τόσο πολύ που πολλές φορές έμενα εκπληκτικός, έμεινα κατάπληκτος πως πραγματικά μέσα σε αυτό το συμπαθητικό, θα έλεγα, ανθρωπάκι κρύβεται μια τόση μεγάλη αγάπη, μια τόση μεγάλη χάρη, η χάρη του Θεού. Από την πρώτη στιγμή κιόλας που τον πλησίαζες, καταλάβαινες ότι δεν υπήρχαν τα τύχη, αλλά ήταν σε όλους προσιτός και προσπαθούσε μάλιστα να δημιουργήσει και κλίμα κατάλληλο για να μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλο. Είχε ένα βλέμμα, ένα μάτι καθαρό και ένα βλέμμα διερευνητικό, θα έλεγα, μέσα στην ψυχή του άλλου. Έβλεπε τι ακριβώς συνέβαινε και πρώτος εκείνος έδινε το χέρι για ένα πλησίασμα της καρδιάς. Ενώ εμείς σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους κρατάμε ακριβώς την αντίθετη στάση. Δηλαδή περιμένουμε ο άλλος πρώτα να μας μιλήσει και ύστερα εμείς. Εκείνος έκανε το βήμα το πρώτο και έτσι έδινε όλη την άνεση, ούτως ώστε ο άλλος να αισθάνεται άνετα και ευχάριστα κοντά του. Αυτό νομίζω είναι και ένα πρώτο δείγμα της αγιότητάς του. Ότι δεν ήθελε κανείς να αισθάνεται κοντά του άβολα, αμήχανα, αλλά φιλικά, αδελφικά θα έλεγα. Τόσο πλούσια ήταν η αγάπη του που διασκέδαζε τα προβλήματά μας. Ήθελε να σχετικοποιήσει αυτά που εμείς είχαμε απολυτοποιήσει. Ήθελε να μας δώσει να καταλάβουμε ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχει η δύναμη του Θεού. Η δύναμη της προσευχής, όπως έλεγε. Και η προσευχή ήταν εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως πάλι ο ίδιος έλεγε. Να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο Θεό. Πολλά ελέγαμε για την προσευχή και επέμενε σε αυτό το θέμα. Μάλιστα έλεγε ότι ο νους του ανθρώπου είναι σαν το μικρό παιδί που σε απασχολεί συνέχεια και σου κάνει ερωτήσεις που πολλές φορές είναι άσχετες μεταξύ τους ή μπορεί να σε ρωτήσει τα πιο απίθανα πράγματα. Έτσι και ο νους του ανθρώπου μπορεί να πάει να πεταχθεί από τη μια άκρη στην άλλη και να ασχοληθεί με τα πιο απίθανα πράγματα. Τότε έλεγε ακριβώς χρειάζεται η ευχή. Να απασχολήσουμε το νου μας με την ευχή για να μην τρέχει από εδώ και από εκεί. Να του δώσουμε δουλειά να κάνει όπως ακριβώς κάνουμε με το μικρό παιδί. Του δίδουμε ένα γλυφιτζούρι ή ένα τόπι, ένα παιχνίδι να απασχοληθεί και να μας αφήσει και μας ανενόχλητους. Το ίδιο έλεγε πρέπει και εμείς να κάνουμε, να δώσουμε τροφή στο νου μας, στο λογισμό μας και αυτή η απασχόληση να είναι η ευχή και ενδιατρίβοντας ο νους με την ευχή μένει ανενόχλητος από τις άλλες ξένες επεμβάσεις.
Μάλιστα, σεβασμιότατε, υπάρχουν κάποια γεγονότα. Ενώ όσο ζούσε ο γέροντας, αλλά από ό,τι πληροφορούμεθα και μετά από την κοίμησή του, που φανερώνουν το πνευματικό μεγαλείο που ο Θεός του χάρισε, θα θέλαμε για ωφέλεια των ακροατών να αναφερθείτε σε μερικά από αυτά. Πιστεύω απόλυτα και διαπίστωσα κατ' επανάληψη ότι ήταν προορατικός. Λυπούμε που αναφέρομαι με τόση ευκολία στο βαθυσέβαστο όνομά του, αλλά όπως είπα είχα μια πολύ φιλική σχέση που ο ίδιος την ήθελε και πολλές φορές με περίμενε και έτσι αισθανόμουν άνετα κοντά του και πολλά πράγματα μου είπε που μετά από χρόνια τα διεπίστωσα. Ένα από αυτά για την ωφέλεια των ακροατών που είπατε είναι το ότι όταν ακόμα ήμουν φοιτητής, λαϊκός και φοιτητής της θεολογικής σχολής στη Θεσσαλονίκη, τον επισκέφτηκα στο Άγιο Όρος, αδειμονούσα πότε να τον συναντήσω και τον βρήκα στο δρόμο. Πράγματι πήγαμε στο κελί του, μου έδωσε πάλι όλη την άνεση να εκφράζομαι κοντά του άνετα και φιλικά, και εγώ είχα πολλά προβλήματα και πολλούς πειρασμούς. Εκείνος τον διαπίστωσε και αμέσως από την πρώτη κιόλας στιγμή που πήγαμε στο κελί του κάθισε σε ένα μικρό κουτσούρι όπως τα είχε κόψει μόνος του, τα μικρά σκαμνάκια από τους κορμούς των δέντρων, και επέμενε να καθίσω σε ένα μεγαλύτερο που είχε και ένα ημικυκλικό, μια πλάτη ημικυκλική που ήταν ο φλοιός του δέντρου, που λέει κάθισε εκεί και θα καθίσει στο δεσποτικό. Εγώ του είπα δεν πειράζει, θα καθίσω χαμηλότερα κοντά σας. Λέει όχι, κάθισε εκεί, μου θα σου φέρω και ένα χαλί, και μου έφερε ένα τσουβάλι που το έβαλε πάνω και επιμένοντας κάθισα. Στη συνέχεια όταν είδα πόσο σοβαρή ήταν, συνειδητοποίησα πόσο σοβαρή ήταν η δική μου η κατάσταση και πόσο προσοχή χρειαζόταν, και διαπίστωσα ότι στενοχωρήθηκα για τα λάθη μου, πάλι από αγάπη για να μου δώσει θάρρος, μου είπε «Ευτυχώς που επέτρεψε ο Θεός αυτούς τους πόνους, τους δυνατούς πόνους που είχες με τα δόντια σου αρκετό καιρό», ενώ εγώ δεν του είπα καθόλου για πονόδοντο. «Τα οικονόμησε έτσι ο Θεός για να σε γλιτώσει από άλλους μεγάλους πειρασμούς και θα δεις πώς θα σε βοηθήσει». Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά πράγματι ήταν από το Θεό που με έκαμε να πάρω μια απόφαση να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, να κατέβω στην Κρήτη και να γίνω μοναχός. Και για το θέμα του μοναχισμού με βοήθησε πάρα πολύ, επειδή έγινα μοναχός μεγάλος, δυσκολευόμουν να αποφασίσω και εκείνος από την άλλη μεριά ήθελε να με βοηθήσει, αλλά συγχρόνως την απόφαση να την πάρω κι εγώ. Υπήρξε μια, θα έλεγα, αγωνιώδης συνάντηση, αλλά και μια συνεχή έτσι, επικοινωνία που είχαμε, μέχρι ότου με τη χάρη του Θεού και με τις δικές του ευχές, μου είπε πήγαινε στην Κρήτη και έχει ο Θεός. Μια φορά μάλιστα, βλέποντας ότι δεν αποφάσιζα, μου το είπε καθαρά. Ανέβηκα το μονοπάτι, πήγα στο κελί του ενώ χιόνιζε και ήμουνα κάτασπρος από το χιόνι, και όταν με είδε χαμογελούσε, μου λέει άσπρησες και μοναχός δεν έγινες. Αργότερα που τα σκέφτομαι και τα σκέφτομαι ακόμα, τα σκεφτόμουν και τα σκέφτομαι, καταλαβαίνω πως προσπαθούσε ο ίδιος
να μου δώσει θάρρος, να ενισχύσει την κλίση μου και να με βοηθήσει να αγαπήσω τον Χριστό και μόνο. Μάλιστα, σεβασμιότατε, είναι τόσα πολλά τα θαυμαστά που επετέλεσε στην επίγεια ζωή του ο Γέροντας, ναι, που ούτε μια ούτε δύο ή περισσότερες εκπομπές θα μπορούσαν να φανερώσουν το πνευματικό μεγαλείο της ψυχής που ο Θεός του χάρισε. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε που υποβληθήκατε σε αυτόν τον εγώ τόπο. Εγώ ευχαριστώ. Το θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή, διότι γνωρίζουμε ότι αυτήν την ώρα θα έπρεπε να ξεκουράζεστε για την ακολουθία που ακολουθεί το βράδυ. Όμως, εμείς ευχόμεθα ο Θεός διαπρεσβειών του Γέροντος Παϊσίου να σας κατευθύνει στο δύσκολο πνευματικό έργο στο πανέμορφο νησί της Κρήτης. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω στην Κρήτη να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, την ευχή σας. Πώς να μην θαυμάσει κανείς, φίλοι ακροατές, την αγιότητα του Πατρός Παϊσίου. Πώς να μην δοξάσει κανείς τον Θεό που αντιδοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν. Τι μέγεθος ταπεινώσεως είχε μέσα του ο Γέροντας Παϊσίος. Ποια κλίμακα βαθμολογική θα μπορούσε να την μετρήσει, όταν αυτός ο Γέροντας επιθυμούσε, καθώς έλεγε, όταν πεθάνω να με πετάξουν και όχι να με θάψουν στη γη, μπας και ο Θεός συγχωρέσει καμιά μου αμαρτία. Όμως ότι είμαστε έτοιμοι για την επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία με την Θεσσαλονίκη,
όπου θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Μπλάτζα, τον προσωπικό γιατρό του Γέροντος Παϊσίου. Ο κύριος Μπλάτζας είναι καθηγητής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι ο γιατρός που χειρούργησε τον Γέροντα και μπορεί να δώσει την δική του μαρτυρία για την προσωπικότητά του. Κύριε Μπλάτζα, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μπλάτζα, ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Και όπως σας είχα πει και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν μπούμε στο στούντιο, ετοιμάζουμε την εκπομπή του Γέροντος Παϊσίου και θα θέλαμε με λίγα λόγια να σκιαγραφίσετε την προσωπικότητα του πατρός Παϊσίου, ιδιαίτερα τις στιγμές εκείνες που βρισκόταν στο νοσοκομείο. Κύριε Τσινέλη, μου ζητάτε κάτι το ακατόρθωτο. Ο Γέροντας Παΐσιος δεν θα μπορούσε να περιγραφεί, ίσως και όσοι προσπαθούν να γράψουν κάτι να περιγραφεί με πολλά λόγια, πώς να μπορέσω εγώ με πολύ λίγα λόγια να τα πω αυτά που θα θέλατε. Για μένα, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, η συγκλονιστικότερη της ζωής μου, να έχω ασθενή τον Γέροντα Παΐσιο. Αρκεί να σας πω ότι τις περισσότερες φορές μας έδινε εκείνος κουράγιο. Βέβαια, εμείς σαν γιατροί κάναμε το καθήκον μας απέναντί του και εκείνος βέβαια θα πρέπει να πω ότι ήταν ο πιο καλός άρρωστος, ο πιο πειθαρχικός άρρωστος. Μας άκουγε και εφήρμοζε κατά γράμμα αυτό το οποίο ζητούσαμε, οσοδήποτε οδυνηρό κι αν ήταν και όσο κι αν τον κούραζε. Μέχρι κάποια στιγμή, να φτάσω σε αυτό το σημείο, μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν είχε πλέον αποστολή και σημασία να βρίσκεται στη ζωή εδώ. Μου ζήτησε λοιπόν στην περίπτωση αυτή να σταματήσω τα πάντα, να παρακαλέσω και τις αδερφές το μοναστήρι που τον νοσηλεύαν και τον περιποιόταν, να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια, διότι δεν είχε νόημα η παραμονή του. Η διακριτικότητά του, η λεπτότητα, η διάκριση που τον χαρακτήριζε, να μην μας στεναχωρήσει, να μην στεναχωρήσει κανέναν, ήταν κάτι το καταπληκτικό. Εκείνο βέβαια που νομίζω ότι θα ενδιέφερε όσους μας ακούνε, πιστεύω ότι θα ήταν πώς αντιμετώπισε το θέμα του επερχομένου θανάτου. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές να ακούσουν ότι ήταν σαν να αναφερότανε σε άλλο πρόσωπο. Θα θέλαμε, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι κύριε Μπλάτζα, θα θέλαμε να δώσουμε την άλλη μαρτυρία, την αγιοπνευματική, πώς δηλαδή ένας Άγιος της σύγχρονης εποχής μας αντιμετωπίζει την μεταθάνατον ζωή. Βέβαια ο Γέροντος Παΐσιος, όπως έλεγε, είχε αποδείξεις όχι απλώς πίστη για την άλλη ζωή, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία μέσα στα πάρα πολλά που μας είπε. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν του ανακοινώσαμε μέσα στο γραφείο μου στο νοσοκομείο ότι ναι, υπάρχει ένας όγκος εκεί, με πολύ χαμόγελο, έτσι, με πολύ συγκατάβαση, με πολύ γλυκύτητα, μου είπε: «Μη στεναχωριέσαι, Γιώργο. Εντάξει, αυτό είναι. Ωραία. Θα κάνουμε ό,τι πει ο Θεός. Ό,τι πει ο Θεός. Μη στεναχωριέσαι, εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου». Και κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος, αυτό ήταν το που μου έκανε εντύπωση, περίμενε κόσμος να τον δει απ' έξω. Τον ξέρανε. Τον είχαν γνωρίσει πλέον. Ήθελαν να έρθουνε. Λέω: «Γέροντα, επιμένουν να σας δουν». Να έρθουν βέβαια. Και ήμουνα μπροστά, με κράτησε μπροστά, που ενδιαφερότανε για τα προβλήματα του καθενός. Και να τους δώσει την ευχή τους κλπ. Σαν να μην είχε συμβεί και να μην συνέβαινε τίποτα στον ίδιο. Αυτό φαντάζομαι ότι λέει πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως. Και αυτό έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς νοσηλείας, αλλά και της επίπονης έτσι πορείας, διότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δεν παραπονέθηκε ποτέ
και δεν είπε «Οχ». Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Μόνο από τη σύσπαση του προσώπου μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι πονάει. Και ακόμα κάτι, προσπαθούσε να δώσει μια χαριτωμένη εικόνα, να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον, όταν πηγαίναμε και τον βλέπαμε και τον πλησιάζουμε και του λέγαμε «Γέροντα, πώς είστε, πονάτε, να κάνουμε κάτι». Πάντα θα έβρισκε να μας πει κάτι τι, για να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ήτανε σαν όλα αυτά να συνέβαιναν σε κάποιον άλλον και όχι στον ίδιο. Θυμόσαστε κάποιο περιστατικό σε αυτές τις στιγμές που τον επισκεπτόσασταν και τον ρωτούσατε αν όντως χρειάζεται κάποια βοήθεια? Θυμούμαι μια στιγμή που μου είπε, που καταλάβαινα ότι υπέφερε πολύ. Του λέω «Γέροντα, πώς είστε, υποφέρετε». Μόλις που συγκατένευσε και γυρίζει και μου λέει «Δεν ήξερα, Γιώργο μου, ότι ο Θεός έβαλε την ψυχή τόσο βαθιά που, ώστε να μην βγαίνει εύκολα». Και γέλασε. Γιατί είμαστε ένα πράγμα. Έτσι μας έπλασε ο Θεός. Αχώριστους. Ένα άλλο που έκανε εντύπωση είναι όταν εξετάζοντας του το ύπαρ που είπαμε ότι μεγάλωνε και λοιπά και λοιπά και είχε πόνους. Α, μη σας στεναχωρεί γι' αυτό. Εν μέσω πόνων και έτσι μεγάλης δυσφορίας. Αυτό είναι το καμάρι μου, μου λέει. Αυτό είναι το καμάρι μου. Πρώτα με κρατούσε στη ζωή και τώρα με στέλνει γρήγορα στον πατέρα. Νομίζω ότι ένα σωρό άλλο, τι να σας πω, όταν ήθελε να μου δείξει κάτι τι για κάποιο όραμά του, μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, γιατί μου είχε πει τότε, δεν θα πεις τίποτε, του ξέφυγε και το είπε, ξέχασε τους πόνους, ξέχασε τα πάντα, ξέχασε ότι είχε ορούς, ότι ήταν καθυλωμένο στο κρεβάτι, σηκώθηκε όρθιος. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, τον ακολουθούσα και προσπαθούσα να του πιάνω τους ορούς και τα χέρια του για να μην πάθουμε κάτι. Και όταν ξαναηρέμησε, μου είπε αυτό που ήθελε να μου πει και να μου δείξει κάτι τι, εν συνεχεία ξαναξάπλωσε, πήρε τη θέση του την κανονική και επανήλθε στην κανονική θέση του αρρώστου. Εκείνη την ώρα είχε, για μένα είχε αλλάξει τελείως. Ήταν σαν να μην ήταν ο άρρωστος, ο γέροντας, ο Παΐσιος, να ήταν κάποιος άλλος. Τι άλλο να σας πω, πραγματικά δηλαδή, όπως σας έλεγα, τι να πρωτοπεριγράψει κανένας και τι να πρωτοπεί για τον γέροντα Παΐσιο. Να σας πω μόνο ότι ενώ εκείνος ήταν άρρωστος, όταν φεύγαμε εμείς αισθανόμασταν πολύ καλά. Μάλιστα. Και όταν ήταν μέσα στο νοσοκομείο και όταν ήταν στο μοναστήρι. Και να σας εξομολογηθώ και κάτι. Θέλω έτσι αυτά να είναι έτσι προσωπικά βιώματα και πολλές φορές, επειδή με έχουν παρακαλέσει και άλλοι να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, έκανα αυτή την εξαίρεση μόνο από το τηλέφωνο, θέλω και εγώ να τον σκέφτομαι όπως τον σκέφτεστε όλοι και να τον θυμούμε όπως τον θυμάστε όλοι, σαν ένα σύγχρονο Άγιο που πάντοτε με μια συγκίνηση αλλά και με κάποιο δέος σκέφτομαι ότι, να τολμήσω να το πω, η Θεία Πρόνοια τον έφερε στα χέρια μας να τον βοηθήσουμε την τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία ήταν από τις πιο, να το πω έτσι, δεν ξέρω, δεν το, ας το πω όμως, από τις πιο ευεργετικές για τους αρρώστους μας. Για τον κόσμο που ερχόταν εκεί. Θα έλεγα για την εποχή μας, κύριε Μπλάτζα. Ναι, για την εποχή μας. Αλλά συζητώ και για το νοσοκομείο που πραγματικά πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και όλος αυτός ο κόσμος, να δώσω και μία απάντηση στο αρχικό ερώτημα, έφευγε με το συνέστημα και με τη βεβαιότητα ότι πράγματι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν Άγιο. Ότι αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αυτή είναι η πραγματική πίστη. Υπήρχε δηλαδή μία, να το πω έτσι, μία πρακτική, μία οφθαλμοφανής απόδειξη της Θείας Χάριτος και της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο αυτόν. Μάλιστα.
Κύριε Μπλάτζα, δεν θέλω να σας διακόψω από την ροή των σκέψεών σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Το ξέρω, το ξέρω. Και το ξέρω. Θα πρέπει να κλείσουμε αυτήν την τόσο όμορφη συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω εν κατακλείδη σε αυτά που λέτε, ότι ο γέροντας Παΐσιος είναι η απόδειξη της αγιότητας στην σύγχρονη εποχή μας. Με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο. Και νομίζω ότι αυτά μπορεί κανένας να τα λέει ωραία και καλά όταν αισθάνεται και καλά. Όταν έχει κανένας ζήσει από κοντά, όπως πολύ σωστά είπατε, το γέροντα Παΐσιο, αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, τις τραγικές στιγμές, μπορεί να καταλάβει το μεγαλείο της πίστεως και της εγκατάληψης στα χέρια του Θεού. Ναι, έτσι είναι. Και εγώ ομολογώ πως με αυτά που λέτε συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εγώ ως μαθητής που έζησα ως Άγιον Όρος από 13 χρονών παιδί μέχρι που έφυγα από την Αθωνιάδα σχολή, πηγαίναμε τακτικά στον γέροντα, και ο γέροντας, μόνο που τον βλέπαμε, μόνο η αγάπη του μας τόνωνε την πίστη και ήταν για μας ένα εχέγγυο, θα έλεγα, μια απόδειξη για την μετέπειτα σταδιοδρομία μας στον έξω κόσμο. Ναι, ας συζητηθεί. Τι να πει κανένας για εκείνο εκεί το αρχονταρίκι στον κήπο έξω, Το υπαίθριο αρχονταρίκι. Ναι, τι να πει κανένας. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος, όπως πιστεύουμε όλοι, τις τελευταίες ημέρες μου είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και μία υποθήκη και μία παράκληση και μία αυτή, χώρια που θεωρούσε τον εαυτό του τον τελευταίο άνθρωπο, μου είπε πρώτα να προσεύχεστε για τους πεθαμένους, οι οποίοι είναι πλέον στο έλεος του Θεού, και μετά για όλους τους άλλους. Του υποσχέθηκα. Μάλιστα. Του το υποσχέθηκα, γιατί κατάλαβα ότι μέσα είχε την επιθυμία να είναι και εκείνος. Σκεφτείτε λοιπόν το μέγεθος της ταπείνωσης και της αντίληψης που είχε για το ποιος είναι, παρά την αγιότητά του, παρόλα όσα είχε ζήσει, παρόλα όσα ήξερε, παρόλα όσα είχε δει και ό,τι νομίζαμε οι άλλοι για εκείνον. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει, και ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε τίποτε άλλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που μου ζητήσετε να πω αυτά τα λίγα λόγια. Ομολογώ πως είναι δική μας η ευχαρίστηση, κύριε Μπλάτζα, διότι και εσείς δεχτήκατε να μιλήσετε στον σταθμό μας, στον σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να δώσετε τη δική σας μαρτυρία για το πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε ο Θεός, δια πρεσβειών του γέροντος Παϊσίου, να στηρίζει εσάς στις δύσκολες επεμβάσεις που κάνατε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τι σκέψεις θα μπορούσε να κάνει, φίλοι ακροατές, ο καθένας από εμάς μετά από αυτή την τόσο ευλογημένη συνομιλία με τον κύριο Μπλάτζα. Τον κύριο Μπλάτζα που δέχτηκε να συνομιλήσει μαζί μας, παρότι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος του είναι αρκετά περιορισμένος λόγω της ιατρικής του ιδιότητας ως χειρούργος ιατρός. Γι' αυτό ιδιαίτερα τον ευχαριστούμε. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν όντως παλικάρι στην επίγεια ζωή του.
δεν αψηφούσε τον θάνατο, γιατί ο νους του δεν ήταν κολλημένος στην επίγεια γνώση, αλλά στην γνώση του Θεού. Αυτή ζήτησε σ' όλη του τη ζωή. Δυστυχώς όμως, φίλοι ακροατές, δεν έχουμε τον χρόνο να επικοινωνήσουμε και με τους επόμενους προσκεκλημένους, όπως σας είχαμε αναγγείλει. Τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας και Ναούσης, Αρχιμανδρίτη Διονύσιο, τον θεολόγο κύριο Εμμανουήλ Ρουσάκη και τον επίσης θεολόγο κύριο Γεώργιο Ζουγανέλη. Με τους οποίους όμως θα επικοινωνήσουμε στην επόμενη μας εκπομπή για να δώσουν την προσωπική τους μαρτυρία για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου. Να ευχαριστήσω τους σημερινούς προσκεκλημένους, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Σιτίας στην Κρήτη κύριο Ευγένιο, που με απλότητα και αγάπη δέχτηκε αυτήν την συνομιλία. Τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μαχαιράς στην Κύπρο, Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο, για τα τόσα θαυμαστά που μας είπε. Και τέλος, τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Μπλάτζα, που μετέφερε στο ακροατήριό μας τις τελευταίες στιγμές της ζωής του γέροντος Παϊσίου. Να ευχαριστήσω και πάλι τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμανδρίτη Νικόλαο Πρωτοπαπά, που βοήθησε στην ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής. Την γερόντισσα και τις αδελφές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης, από τις οποίες ταπεινά ζητούμε να εύχονται στον Θεό και στον Γέροντα Παΐσιο για όλους εμάς. Τους ηχολήπτες Χριστόφορο Χριστοφορίδη, Αντώνη Παντελιό, Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, Θανάση Παντελιό, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων, καθώς επίσης και τον ηχολήπτη που συντόνιζε την όλη παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, τον κύριο Δημήτριο Ελένη. Φίλοι ακροατές, ραντεβού την άλλη Πέμπτη στις 12 η ώρα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για οποιασδήποτε παρατηρήσεις και σχόλια, τηλεφωνήστε στο 722 68 68 και 722 88 95. Φίλοι μας, χαίρετε. Αφωνικά άνθη. Σύγχρονων ασκητών της ερήμου. Μια εκπομπή του Ευτύχιου Καλογεράκη και του Κωνσταντίνου Τσινάλη. Thank you.